Οι ελεύθεροι επαγγελματίε από αλλού περίμεναν τη μαχαιριά από τον ΣΥΡΙΖΑ και από αλλού του ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή την ευκαιρία ο ηγέτη τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν την αφήνει ανεκμεταλλευτεί. Ξέρει πω η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ προήλθε από την δήλωση Γιώργου Κατρούγκαλου περί άγρια φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών αμέσω εάν γίνονταν κυβέρνηση. Γι' αυτό και είναι αποφασισμένο να ξεκινήσει την άνοδο του κόμματο ακριβώ από εκεί. Ο Στέφανο Κασελάκη έκανε μία πρόταση η οποία σηματοδοτεί την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και στο μεσαίο χώρο. Υποσχέθηκε στου ελεύθερου επαγγελματίε μηδενικό φόρο για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Προσπαθεί να κερδίσει πίσω αυτού που έχασε, τον μεσαίο χώρο. Ουσιαστικά, ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξαναφέρει κοντά του ομάδε τη αγορά που το 2019 και το 2023 γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από του λόγου που ο Στέφανο Κασελάκη δεν θέλει να πάρει πίσω τι διαγραφέ είναι γιατί οι άνθρωποι του Τη αριστερή πτέρυγα είναι υπέρμαχοι τη μεγάλη φορολογία σε και ελεύθερου επαγγελματίε, θεωρώντα ότι ταιριάζει στη σοσιαλιστική ιδεολογία του. Γιατί από του φόρου αυτού θα μπορούν να δίνουν επιδόματα και να δημιουργούν έναν στρατό εξαρτημένων. Ο Ευκλήδη Τσακαλώτο ήταν ο Υπουργό Οικονομικών, η Εφία Χρυτσιόγλου ήταν η Υπουργό Εργασία και ο Γιώργο Κατρούγκαλο ήταν ο εμπνευστή των μεγάλων μειώσεων των συντάξεων των διπλών εισφόρων. Το 3% φορολογούσε τη μεσαία τάξη και η μεσαία τάξη τους γύρισε την πλάτη και καλά έκανε. Δεν είναι τυχαίο που ο Παύλο Πολάκη είπε ότι λιώσαμε τη μεσαία τάξη συνειδητά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε με το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχουν πλέον δείξει τη δυσαρέσκειά του διότι ο οριζόντιο φόρο θυμίζει τα σκληρά μέτρα που πάρθηκαν επί μνημονίων. Εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία έχει καταστεί αναξιόπιστη από τη στιγμή που στο προεκλογικό πρόγραμμά τη είχε υποσχεθεί κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο και τώρα, μετά από 5 χρόνια περίπου, δεν τον καταργεί. Το διατηρεί και δίνει απλά κίνητρα για να μην επιβληθεί στου ελεύθερου ελεύθερου επαγγελματίε και όχι σε όλου, αλλά σε όσου έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών. Ο Στέφανο Κασελάκης έδωσε το στίγμα του. Θα αναλάβει αυτό να ικανοποιήσει τι προσδοκίε των ψηφοφόρων του μεσαίου χώρου.